πάνω στη ροή των πληροφοριών και των ειδήσεων και αγωνιζόμαστε στην ελληνική πλευρά τουλάχιστον να υπάρξει μια συμφωνία η οποία όμως να μην αφίσταται ορισμένων βασικών προϋποθέσεων για να βγει η χώρα από την κρίση σταδιακά. Όπως, κύριε Φίλη. Όπως, πρώτον να υπάρχει συνεννόηση σε πρώτο στάδιο για το θέμα του χρέους. Είναι κρίσιμο θέμα αυτό. Και βλέπω ότι στις συναντήσεις πια των θεσμών συμμετέχει και ο εκπρόσωπος του ESM, ο κ. Ρέγκλιν. Είναι γνωστό ότι εάν μπορεί να υπάρξει αναδιάρθρωση ή και κούρεμα κατ' ουσίαν ενός μέρους του χρέους, αυτό θα προέλθει μόνο με την παρέμβαση του ESM, δηλαδή με πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά λοιπόν ο κ. Ρέγκλιν συμμετέχει σε αυτές τις συνομιλίες με τους θεσμούς και την ελληνική πλευρά. Απομένει να δούμε τι βγαίνει, γιατί άλλο συμμετέχω, άλλο συνδιαμορφώνω μια λύση. Κύριε το Φίλη, δεύτερο σημαντικό θέμα είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Οποιαδήποτε μέτρα, σκληρά, επώδυνα ή μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική αναδιανομή των βαρών, δεν είναι δυνατόν να ληφθούν από την ελληνική πλευρά, εάν δεν υπάρξει συνεννόηση για τη χρηματοδότηση και του χρέους, αλλά και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Ναι. Από το τηλεγράφημα που βγήκε νωρίτερα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι είναι επικοδομητικές οι διαβουλεύσεις που έγιναν στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων. Πέρα από αυτή την πρόταση είναι που η αλήθεια μας δείχνει ένα φως μέσα σε αυτό το τούνελ. Είναι μια καλή εξέλιξη, ιδίως μέσα στο τελευταίο 48ωρο, όπου όλες οι συζητήσεις καταλήγανε σε αρνητικού χαρακτήρα τοποθετήσεις εκ μέρους των πιστωτών. Δεν γνωρίζετε εσείς κάτι παραπάνω? Όχι, δεν γνωρίζω. Εσείς, κύριε Φίλη, πού αποδίδετε αυτή την αλλαγή, όχι απλά του κλίματος, αλλά και την αλλαγή των θέσεων των θεσμών? Είτε αυτές... Είτε αυτές προέρχονται, ναι, για χθες, είτε αυτές προέρχονται από το Ταμείο, είτε κατά άλλους από το σύνολο των θεσμών. Αν και κάποιες άλλες γλώσσες λένε ότι ο Γιουνκέρ είναι έξαλλος με τη Λαγκάρντ. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει διάσταση απόψη ανάμεσα στους θεσμούς. Το έχουμε δει κι άλλη φορά το τελευταίο μήνα. Και αυτές οι αντιφάσεις δημιουργούν διαφόρων καταστάσεων συμπεριφορές και επιδιώξεις. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι από την αρχή, από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, ένα τμήμα της πολιτικής ηγεσίας στην Ευρώπη είχε επιλέξει να φτάσει την κατάσταση στα άκρα μέχρι τις 30 Ιουνίου προκειμένου να εκβιάσει μια λύση η οποία δεν θα είναι δυνατόν να είναι αποδεκτή για τα ελληνικά συμφέροντα και να θέσει και το θέμα της πτώσης της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι και πολιτικού χαρακτήρα επιλογές αυτές, δεν είναι μόνο οικονομικού χαρακτήρα. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι και το χθεσινό με τους πιστωτές μόνο έτσι μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, ότι είναι μια επιλογή, ένα σπασμός, τελευταίος σπασμός ελπίζω, να μην τους βγει, να δημιουργήσουν καταστάσεις ανατροπής πολιτικής στη χώρα μας. Άρα... Και δεν είναι τυχαίο ότι χθες βγαίνει ο κύριος Σαμαράς μια συνέντευξη και λέει ότι είναι ώρα να γίνει κυβέρνηση καινούρια από αυτή τη Βουλή, συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, δηλαδή... Δεν θέτει το θέμα το ουσιαστικό της πολιτικής. Δεν μας λέει με ποια πολιτική θα σηκωθεί μια κυβέρνηση. Αντιθέτως, μας λένε να υπογράψουν οποιαδήποτε συμφωνία επί τόσο καιρό. Αυτή είναι η γραμμή τους. Και τώρα που πάμε στα επώδυνα μέτρα, μας κατηγορούν και όλα ότι τα μέτρα είναι επώδυνα. Ενώ μας λέγανε να υπογράψουμε ακόμη πιο επώδυνα μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα Ιουνιανών. Και ο καθένας καταλαβαίνει που παραπέμπει αυτός ο όρος. Με το εσωτερικό σας τι γίνεται, κύριε Φίλη, διότι όλα αυτά δεν τα ακούνε πάρα πολύ ό,τι οι βουλευτές σας. Ό,τι αφήστε το, εντάξει, τα ακούν καλά. Ακούμε κι εμείς, δεν είμαστε, αν δεν τα σκέφτονται. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν είπε κανείς αυτό, κύριε Φίλη, ούτε το έβγαλα από το μυαλό μου. Είναι αυτό το οποίο... Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση όσοι βουλευτές έχουν φιλοξενηθεί και εδώ βρίσκονται σε αμηχανία. Κοιτάξτε, η αμηχανία δεν αφορά λίγους, αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Διότι είμαστε κάτω από έναν στιγνό εκβιασμό και πρέπει να έχουμε δύναμη να αντιπαρατεθούμε σε αυτόν. Θα έρθει η απόφαση, θα έρθει η συμφωνία εάν έρθει ή δεν θα έρθει η συμφωνία, αλλά φαίνεται ότι κινούμαστε με βήματα κεντρικά των πιστωτών προς συμφωνία και θα κρίνουμε το αποτέλεσμα. Το καλύτερο δυνατό θα έρθει.
με πολλά προβλήματα, με επώδυνες λύσεις, αλλά το καλύτερο δυνατό αν υπάρχει και μια πρόβλεψη για το θέμα του χρέους και της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν υπάρξει, κύριε Φίλη. Δεν θα υπάρξει συμφωνία. Και μετά. Θα το κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Πάντως δεν θα υπάρξει συμφωνία χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς μέρημνα για το θέμα του χρέους. Εκτιμάτε, κύριε Φίλη, ότι. Εντάξει, ερώτηση τώρα τέτοια ώρα καταλαβαίνω, αλλά και εμείς κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη όσων μαθαίνετε, εσείς από ό,τι μαθαίνετε απ' έξω και ούτω καθεξής. Κάθε στιγμή αλλάζει η κατάσταση. Ναι, εντάξει, το ζούμε όλοι αυτό, ο καθένας από την πλευρά του. Εκτιμάτε ότι το Σαββατοκύριακο οι πιθανότητες είναι περισσότερες να πάμε προς τη Βουλή? Δεν ξέρω τη διαδικασία πώς θα γίνει ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, αλλά πρέπει μέχρι 30 του μηνού να έχουμε τελειώσει. Και 29 να περάσει από τη Γερμανία, από το κοινοβούλιο εκεί. Ναι, εντάξει, θα τα έχει υπόψη, φαντάζομαι, αυτά η κυβέρνηση, θα τα έχει υπόψη και η πρόεδρος της Βουλής. Οπότε θα καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Πάντως, αυτή τη στιγμή χρειάζεται συναναπνοή, χρειάζεται ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση, η οποία εθνική προσπάθεια συμπεριλαμβάνει ως προτεραιότητα την κοινωνική αναδιανομή. Βάρη θα έρθουν, αλλά μην πληρώσουν ξανά μόνο αυτοί που πληρώσανε 5 χρόνια. Οι φτωχοί, οι μεσαίοι, οι άνεργοι. Μάλιστα. Πάντως οι αλλαγές εδώ πέρα που ή εν πάση περιπτώσει οι ενστάσεις που διατυπώνονται αφορούν όλους. Και εκείνους που. Έχει σημασία για πρώτη φορά. Έχουν και εκείνους που έχουν λιγότερα. Έχει σημασία για πρώτη φορά τίθεται ζήτημα να πληρώσουν και αυτοί που έχουν. Γιατί μέχρι τώρα τις καπούλαραν. Σας θυμίζω την έρευνα του καθηγητή Γιαννίτση για ένα γερμανικό Ινστιτούτο, με βάση την οποία τα στοιχεία παρουσιάζει την πενταετία του μνημονίου, οι πλούσιοι φορολογήθηκαν συν 9% και οι μεσαίοι και οι λαϊκές τάξεις, κρατήστε την αναπνοή σας, συν 336%. Αυτό κάπως πρέπει να αρχίσει να αλλάζει. Σαφέστατα δεν λέει κανείς κάτι από αυτού ή φανταζούμε περισσότεροι δεν λένε κάτι από αυτού, όμως όταν βλέπαμε νωρίτερα τα τρόφιμα ζητείτε από τους δανειστές να πάνε τα επεξεργασμένα τρόφιμα, άρα αρχίζουμε και μιλάμε σιγά σιγά για την πλειονότητα των τροφίμων, χωρίς να θέλω να πάω τη συζήτηση στα μακαρόνια και ό,τι προκλήθηκε εχθές, αλλά εδώ μιλάμε για το καλάθι κάθε νοικοκυριού, δεν μιλάμε για το καλάθι του νοικοκυριού που παίρνει περισσότερα χρήματα και εκείνο που παίρνει λιγότερα ή και καθόλου. Είναι πρόβλημα μεγάλο αυτό, καμία αντίθεση. Θα το κουβεντιάσουμε και θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και να δούμε τι συντελεστής είναι αυτά τα τρόφιμα στο καλάθι της νοικοκυράς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλη, για τη σύνδεση που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.